γνωστό έγινε το πρόσωπο του Γκάμπριελ Ουόρτμαν, του ανθρώπου που παρέσυρε στο πρωτοφανές του μάκελι όμικρον με τόνο 16 ανθρώπους στη Νέα Σκωτία του Καναδά, στο μεγαλύτερο καταγεγραμμένο φωνικό στην ιστορία της χώρας. Μάλιστα, αναρτήθηκε και ένα βίντεο στα social media όπου ο άντρας εξηγεί την τέχνη της οδοντοτεχνικής, αφού ήταν ιδιοκτήτης κιόλας τέτοιου εργαστηρίου. Στους 114 οι νεκροί από κορονοϊό στην Ελλάδα κατέληξε 68χρονη στην Καστοριά. Ο τρόπος του, το χαμόγελο του, δεν έκαναν κανέναν τότε να φαντάζεται πως αυτός ο άνθρωπος θα εξελιχθεί σε έναν μακελάρι. 18χρονος μαζί με τον φίλο του σκότωσαν τους γονείς της κοπέλας του το κίνητρο πίσω από τη στιγερή δολοφονία και η εμπλοκή της συντρόφου του. Ένα μακάβριο έγκλημα εξελίχθηκε στη ΣΥΠΑ με έναν 18χρονο μαζί με τον φίλο του να δολοφονούν εμψυχρό τους γονείς της κοπέλας του επειδή δεν τον άφηναν να τη δει λόγο. Κορονοϊού, επίσης ένα μακάβριο έγκλημα συνέβη στη Βρετανία με μια 30χρονη γυναίκα να μαχαιρώνει και να δολοφονεί ένα 7χρονο κοριτσάκι σε πάρκο. Σύμφωνα όμως με την κοπέλα, η οποία κρατείται και αυτή, τα κίνητρα της δολοφονίας των γονιών της ήταν η ληστεία και όχι το ερωτικό πάθος. Μάλιστα, είχε αποκαλύψει, όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, πως οι γονείς της έχουν σπίτι δεσμίδες μη ε χαρτονομίσματα και είναι πλούσιοι. Για την ιστορία, η Μίριαμ ήταν υιοθετημένη ενώ οι ερευνητές της αστυνομίας, σύμφωνα με το NBC, είναι σίγουροι για την εμπλοκή της στη δολοφονία, παρά τα όσα αντίθετα ισχυρίζεται. Φρίκη, 6χρονη ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον πατέρα της, Φρίκη στον Λίβανο με ένα 6χρονο κορίτσι να ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου από τον πατέρα του, σύμφωνα με την αστυνομία. Ακόμη ένα φρικτό έγκλημα μετά την υπόθεση δολοφονίας όπου μια 19χρονη μαζί με την 23χρονη ερωμένη της Σίγμα αποκεφάλισαν και τεμάχησαν 21χρονο. Σε ανακοίνωση, οι δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας, FSI, ανέφεραν ότι η μικρούλα ηλικίας περίπου 6 ε τον υπέκυψε πριν φτάσει στο νοσοκομείο της Τρίπολης, γύρω στα μεσάνυχτα, μετά τον βίαιο ξυλοδαρμό της Σίγμα από τον πατέρα της. Στο τέλος της έρευνας που διενήργησε η αστυνομία, οι δύο γονείς ομολόγησαν ότι συνήθιζαν να κακοποιούν την κόρη τους, αναφέρει η ανακοίνωση. Σημάδια από βίαια χτυπήματα ήταν εμφανή σε διάφορα σημεία του σώματος του παιδιού, προσθέτει η ανακοίνωση, επικαλούμενη την έκθεση του ιατροδικαστή.